Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη, 21 Ιανουαρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Δημήτρης Χαρίτου, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, ομιλία στη Βουλή στη συζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων για την ανώτατη εκπαίδευση. Κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, δεν ξέρω αν πιστεύετε στα σοβαρά ότι με τις ρυθμίσεις που φέρνετε θα συμβάλλετε στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον. Τουλάχιστον στους 7 πρώτους μήνες της διακυβέρνησής σας δεν μας έχετε δείξει τέτοια δείγματα γραφής. Αντίθετα, αυτό που συστηματικά παρακολουθούμε είναι να ροκανίζετε με κάθε ευκαιρία το Σύνταγμα και συγκεκριμένα τις διατάξεις που προστατεύουν τη δημόσια παιδεία και το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Ευνηδιαστικά και χωρίς τη συνένεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, καταργήσατε το Πανεπιστημιακό Σύμβουλο. Καταργήσατε τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θα ήταν η ανάσα πνοής για να κρατηθούν ζωντανά τα περιφερειακά πανεπιστήμια, όπως το Δημοκρίτιο. Αναστήλατε τη λειτουργία των διετών προγραμμάτων σπουδών για τους αποφύτους των ΕΠΑΛ, αγνοώντας επιδεικτικά τις συγκλήτους που είχαν δεχθεί τις προτάσεις και υλοποιούσαν τις ρυθμίσεις. Και σήμερα τι διαπιστώνουμε με τις ρυθμίσεις που φέρνετε? Ότι μάλλον άλλα έχετε στο μυαλό σας, όχι την αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά μάλλον την υποβάθμισή της. Τι άλλο σημαίνει η εξομοίωση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων με αυτά των πανεπιστημίων, ευτελίζοντας κάθε έννοια ακαδημαϊκότητας? Φαίνεται ότι σας κατατρέχουν οι αιμονές σας να φέρετε από το παράθυρο αυτό που δεν μπορέσατε να περάσετε από την πόρτα, δηλαδή την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος για τα δημόσια πανεπιστήμια. Και τι κάνετε? Μηχανεύεστε τρόπους, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι, δηλαδή αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την ισοτιμία των πτυχίων των κολεγίων με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων. Πανεπιστήμια, πολλά εκ των οποίων είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για την ποιότητα των σπουδών τους. Αυτό είναι για σας το περιεχόμενο της αριστείας που δήθεν πρεσβεύεται, εξομοιώνοντας τα αμφιβόλου περιεχομένου σπουδών κολέγια με τα πανεπιστήμια? Δεν αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοιες ρυθμίσεις τα πρώτα που θα πληγούν θα είναι τα περιφερειακά πανεπιστήμια, όταν θα βγάζετε με το σωρό πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα αλλά χωρίς καμία ακαδημαϊκότητα? Αφήστε μας, δεν μας ακούτε. Ακούστε τουλάχιστον τι σας λένε οι περισσότεροι σύγκλητοι των ΑΗ που διαφωνούν με τη ρύθμιση και σας ζητούν να μην προχωρήσετε. Αλλά μάλλον εσάς δεν ιδρώνει το αυτί σας. Τώρα γίνεται αντιληπτό, κύριε συνάδελφοι, γιατί εν μία νυχτή καταργήσατε τα 37 νέα τμήματα που είχαν ήδη ιδρυθεί με νόμο και πρόκειτο να λειτουργήσουν το 2020. Τμήματα μεταξύ των οποίων και αυτά της Καβάλας που τόσο ανέμενε και η ακαδημαϊκή κοινότητα και η τοπική κοινωνία. Δυστυχώς εσείς καταργείτε τμήματα. Εμείς στη Θράκη αναμέναμε την ίδρυση και λειτουργία των 6 νέων τμήματων που είχε δρομολογήσει σύγκλητος από κοινού με την τοπική κοινωνία. Πρόταση όρημη νομοθετικά από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που σήμερα βρίσκεται στα συρτάρια σας, κυρία Υπουργέ. Ελπίζω να μην την έχετε πετάξει. Χθες, από τη συνάντησή μου με τις Πυρτανικές Αρχές, προέκυψε ότι θα τους ζητήσετε εκ νέου να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την ίδρυση και λειτουργία των νέων τμήματων. Τι να πει κανείς? Μου φαίνεται, κυρία Υπουργέ, ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Σε μια χρονική στιγμή που τα πανεπιστήμια βγαίνουν από ένα βαρύ χειμώνα υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, πριν λίγο πληροφορήθηκα από τα τοπικά μέσα στο νομό μου ότι υπέβαλε την παρέτησή της η πρόεδρος και αντιπρόεδρος του τμήματος παρευξηνιών λόγω αδυναμίας λειτουργίας. Και ενώ σήμερα, αυτή την περίοδο, τα πανεπιστήμια ανέμεναν και ήταν η στιγμή να τους αποδοθούν οι αναγκαίες πιστώσεις, ώστε πράγματι στη νέα εποχή που ανοίγεται για τη χώρα να συμβάλλουν ως κρίσιμος παράγοντας ανάπτυξης, εσείς τι κάνετε? Έρχεστε και τους κόβετε στην ουσία ένα μέρος της χρηματοδότησης και μάλιστα στο όνομα της αξιολόγησης ή για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά. Εδώ με τη σημερινή χρηματοδότηση των πανεπιστημίων,
Αυτά με δυσκολία καλύπτουν τις ανταλλακτικές τους δαπάνες. Και εσείς με τη ρύθμιση που φέρνετε, τους δίνετε το 80% της ήδη μειωμένης χρηματοδότησης, ενώ το υπόλοιπο 20% θα είναι ζητούμενο. Στην πραγματικότητα θέτεται τα πανεπιστήμια υπό επιτροπία, καταλύοντας έμεσα την αυτοτέλειά τους. Δημιουργείται σχολές πολλών ταχυτήτων, που για να επιβιώσουν μέσα στη ζούγκλα που τους ρίχνατε, θα επιδίδονται σε άκρα το ανταγωνισμό. Αναλαμβάνετε πολύ μεγάλες ευθύνες, γιατί πυροδοτείτε εσωτερικές διαμάχες στην επιστημονική και ερευνητική κοινότητα της χώρας. Τα πιο μεγάλα όμως θύματα αυτών των ρυθμίσεων θα είναι τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Τα οδηγείτε σε αναζήτηση πόρων εκτός δημόσιας χρηματοδότησης, χωρίς να αντιλαμβάνεστε τις τεράστιες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν για να ανταποκριθούν στα κριτήρια αξιολόγησης. Αναφέρομαι κυρίως στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο, που λόγω και της γεωγραφικής του θέσης θα βρεθεί σε αδυναμία να ανταποκριθεί σε αυτά, με αποτέλεσμα να βρεθεί με περικομμένη χρηματοδότηση. Να σας θυμίσω, κυρία Υπουργέ, ότι λίγα μόλις χιλιόμετρα μετά τον Εύρο γιγαντώνεται το Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης, σε αντίθεση με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο δυστυχώς θα οδηγήσετε σταδιακά σε μαρασμό. Καταλαβαίνετε τι κάνετε. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι η τυχόν υποχώρηση αυτού του περιφερειακού πανεπιστήμιου θα συμπαρασύρει ένα τεράστιο κομμάτι της οικονομικής και πολιτικής ζωής της περιοχής μας. Κύριοι της κυβέρνησης, αν το πραγματικό σας ενδιαφέρον ήταν να επιβραβεύσετε τους καλύτερους, να δώσετε κίνητρα δηλαδή στα πανεπιστήμια, θα μπορούσατε να θεσμοθετήσετε μια πρόσθετη χρηματοδότηση ως μπόνους, διαμορφώνοντας αποδεκτά κριτήρια αξιολόγησης με τη συνένεση των πανεπιστημίων και όχι να διανέμενε το 20% προφανώς με διαφανή και ενδεχομένως προσωπικά κριτήρια. Φοβάμαι ότι άλλα είναι τα ελαττήρια των ρυθμίσεών σας. Δυστυχώς δεν οδηγούν στην αναβάθμιση της ανώτης εκπαίδευσης. Δίνεται μεγαλύτερο μέρος στον ιδιωτικό τομέα και δυστυχώς το βάρος της εκπαίδευσης το επομίζονται με επώδυνο τρόπο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Διαχειρίζεται την παιδεία ως εμπόρευμα, οι έχοντες θα έχουν τις ευκαιρίες, οι υπόλοιποι στον κιάδα. Καταψηφίζω λοιπόν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο με τις ρυθμίσεις που φέρατε. Αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα εξαπάτησης ηλικιωμένων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτος στα κρούσματα φαίνεται να είναι ο νομός ο Δράμας, με τους υπολείπους νομούς να παρουσιάζουν λιγότερες περιπτώσεις. Μετά το τελευταίο περιστατικό εξαπάτησης ηλικιωμένης στην Κομωτινή, ο αστυνομικός διευθυντής Ροδόπης κ. Μιχάλης Ευδενίδης σήμερα το πρωί παραχώρησε συνέντευξη τύπου για να γνωστοποιήσει στον κόσμο το συμβάν αυτό, καθώς και να δώσει συμβουλές αλλά και να ζητήσει να καταγγέλουν οι πολίτες τα περιστατικά αυτά, ώστε να εξαρθρωθεί το κύκλωμα. Αυξήθηκαν τα κρούσματα εξαπάτησης ηλικιωμένων και όχι μόνο μέσω τηλεφώνων. Συγκεκριμένα, μία ηλικιωμένη στην Κομωτινή προημερών έπεσε θύμα εξαπάτησης, δίνοντας 1.200 ευρώ για να υποβληθεί η κόρη της σε εγχείρηση μετά από τροχαίο, όπως της είπαν στο τηλέφωνο. Όλη η περιφέρεια έχει ανάλογα κρούσματα με τον νομό Δράμας να κατέχει τα πρωτεία. Σήμερα σημειώθηκε μία σύλληψη στη Δράμα ενός ατόμου που πήγε να εισπράξει ποσό μετά από τηλεφωνική εξαπάτηση. Για τον λόγο αυτό, ο αστυνομικός διευθυντής Ροδόπης Μιχάλης Ευδενίδης παραχώρησε σήμερα το πρωί συνέντευξη τύπου και ζήτησε τη συνεργασία των πολιτών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως και στην Κομωτινή, έχει παρατηρηθεί αύξηση στις προσπάθειες των επιτίδιων να εξαπατήσουν πολίτες μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, οι δράστες πραγματοποιούν ευνηδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις προσποιούμενοι συνήθως αστυνομικούς ή γιατρούς και προφασιζόμενοι ότι στενά συγγενικά πρόσωπα έχουν εμπλοκεί σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό και ζητούν χρήματα είτε για να αποφευχθούν οι νόμιμες ποινικές συνέπειες είτε για την άμεση πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης. Πρόκειται, προσοχή, για απατεώνες. Η ελληνική αστυνομία αλλά και οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούν στην πρακτική τους οι υπάλληλοι τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν ή και για την παράληψη νόμιμων ενεργειών. Σε περίπτωση που άγνωστος επικοινωνήσει μαζί σας
και επικαλεστεί έκτακτη ανάγκη συγγενικού προσώπου, επιδιώξτε να επικοινωνήσετε με το συγγενή σας άμεσα από το δικό σας τηλέφωνο, για να επιβεβαιώσετε αν υπάρχει όντως ανάγκη. Ενημερώστε τους συγγενείς και τους φίλους σας για τη μέθοδο που χρησιμοποιούν αυτοί οι επιτίδιοι δράστες. Τέλος, ενημερώστε την ελληνική αστυνομία ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρους σας. Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά. Παρακαλώ. Η κυρία Μαρία. Ναι, η ίδια. Ποιος είναι? Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί. Σας λέει ψέματα. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ. Μην τον πιστέψετε. Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα. Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100. Αντίθετη στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για την εκπαίδευση, δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης, οι οποίοι σήμερα το πρωί πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Τρεις Ιεράρχες, κ. Στέφανος Μακρυγιάννης, μίλησε για την ιστορική συνάντηση του σωματείου τους με το Σωματείο των Δασκάλων από φύτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Παράσταση διαμαρτυρίας με τρίωρη στάση εργασίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποίησαν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών, οι Τρεις Ιεράρχες, σήμερα το πρωί. Την αντίθεσή τους με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης εξέφρασε από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρεις Ιεράρχες, ο Στέφανος Μακρυγιάννης, που σημείωσε ότι αντιδρούν στην ισοτιμία των πτυχίων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με των κολεγίων, ενώ παράλληλα μίλησε για την ανάγκη μονιμοποίησης των συμβασιούχων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Υπάρχει τρίωρη στάση εργασίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Καταρχήν αντιτιθόμαστε στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης με την αναγνώριση της ισοτιμίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων των κολεγίων σε σχέση με αυτά των πανεπιστημιακών δημόσιων ιδρυμάτων της χώρας. Αυτό είναι το ένα. Κατά δεύτερον, επαναλαμβάνουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι απόλυτη ανάγκη η μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, όλων των συμβασιούχων της εκπαίδευσης, που πλέον είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες, σχεδόν 35.000 αναπληρωτές δουλεύουν κάθε χρόνο στη χώρα, καλύπτοντας μόνιμες, πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Υπάρχουν συνάδελφοί μας οι οποίοι δουλεύουν 17 χρόνια ως συμβασιούχοι, αναπληρώνουν δηλαδή τους εαυτούς τους και θεωρούμε ότι πρέπει να μονιμοποιηθούν όλοι αυτοί με μοναδικά κριτήρια το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία τους. Σήμερα γίνεται εφαρμογή του περσινού νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του λεγόμενου προσοντολόγιου, που μοριοδοτεί μια σειρά από διαφορετικά κριτήρια εκτός από την προϋπηρεσία και το βασικό πτυχίο που έχουμε όλοι. Λέμε γενικώς ότι η κατεύθυνση στην οποία κινείται η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι η κατεύθυνση του σχολείου της αγοράς, είναι η κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης εκπαίδευσης και αντί για αυτό εμείς διεκδικούμε μια εκπαίδευση των όλων, των ίσων, των διαφορετικών, με εργαζόμενους που θα έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα, θα έχουν όλοι ασφάλεια, σταθερή σχέση εργασίας και θα μπορούν προφανώς να προγραμματίσουν τόσο τη δουλειά τους όσο και την προσωπική τους ζωή. Η κινητοποίηση προφανώς θα συνεχιστεί. Όπως πάντα υπάρχει ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών φορέων, έτσι και εμείς θα ακολουθήσει κύκλος γενικών συνελεύσεων σε όλα τα σωματεία της χώρας, τα οποία και θα αποφασίσουν τη συνέχιση και τη μορφή της συνέχισης των κινητοποιήσεων. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου, Τρεις Ιεράρχες συναντήθηκαν για πρώτη φορά με το Σωματείο Δασκάλων Αποφύτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μακρυγιάννης μίλησε για την ιστορική αυτή πρώτη συνάντηση, για το κλίμα και τα όσα συζήτησαν. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας πραγματοποιήθηκε δύο φορές
για πρώτη φορά ιστορικά συνάντηση με το Σωματείο των Δασκάλων Αποφύτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Η συζήτηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα. Διαπιστώθηκε ότι παρά τις φωνές που υπήρχαν στο παρελθόν της μυσαλλοδοξίας και της δημιουργίας έχθρας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αυτό δεν αντικατόπτριζε την πραγματικότητα. Υπήρξε εκτεταμένη συμφωνία σε πάρα πολλά ζητήματα και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία συγγραφής ανακοίνωσης που θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλα όσα συμφωνήθηκαν. Τα ζητήματα έχουν να κάνουν τόσο με τη λειτουργία της μειονοτικής εκπαίδευσης, όσο και με τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών ευρύτερα, αλλά και με τα εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά αιτήματα των εκπαιδευτικών. Τους λόγους που συναντήθηκαν τώρα για πρώτη φορά και δεν έγινε και στο παρελθόν η συνάντηση αυτή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μακρυγιάννης. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ εργάζομαι εδώ στην περιοχή από το 2006. Η πρόταση αυτή είχε κατατεθεί από μέρους μου και από άλλους συναδέλφους, εντάξει δεν είναι θέμα μονοπωλίου, πολλές φορές στο παρελθόν. Ωστόσο, όπως σας είπα, υπήρξε άρνηση για αυτή τη συνάντηση στο παρελθόν από δυνάμεις που εγώ τις λέω δυνάμεις της συντήρησης, ένθεν και από τις δύο κοινότητες. Νομίζω ότι αυτά τα εμπόδια πλέον έχουν αρθεί και η συζήτηση θα συνεχίσει. Ο στόχος είναι, θα το πω έτσι γενικά γιατί είναι λίγο δύσκολο αναλυτικά, ο στόχος είναι η περιγραφή ενός σύγχρονου μειονοτικού σχολείου, μιας σύγχρονης μειονοτικής εκπαίδευσης, η οποία θα καλύπτει πλήρως τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών της μειονότητας, αλλά όπως σας είπα, χωρίς να παραβιάζει και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Σε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία έχουν προχωρήσει οι επαγγελματίες του χώρου εστίασης του τόπου μας, οι οποίοι εντάχθηκαν στο δίκτυο Μπορούμε, με στόχο να μην πηγαίνει ούτε μία μερίδα φαγητού χαμένη, αλλά να βοηθούν σωματεία αλλά και συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ανάγκη. Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο αυτό έδωσε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη συνάδελφο Μαρίνα Κινέζου, ο ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου που συμμετέχει στη δράση αυτή. Στο δίκτυο Μπορούμε συμμετέχουν επαγγελματίες που έχουν σχέση με τη σύντηση και προσφέρουν μερίδες φαγητού, ψωμιά και γλυκά που περισσεύουν. Στόχος τίποτα φαγόσιμο να μην πάει χαμένο, αλλά να βοηθήσουν συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Το δίκτυο αυτό ονομάζεται Μπορούμε. Το Μπορούμε σημαίνει ότι μπορούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε, όπως είπατε, στους ανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν για τα βασικά, δηλαδή για την τροφή τους. Το Μπορούμε έχει πολλά παρακλάδια, ας το πούμε. Ένα από αυτό είναι καμία μερίδα φαγητού χαμένη. Υπάρχει το Μπορούμε στη Λαϊκή, Μπορούμε στο σχολείο, Μπορούμε στο χωράφι. Άρα σώζουμε μερίδες οι οποίες είναι έτοιμες να πεταχτούν ή πετιούνται για να μπορέσουν να φάνε κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι το έχουν απόλυτη ανάγκη. 20.000 μερίδες σώζονται καθημερινά, όπως μας επισήμανε ο ιδιοκτήτης ζαχαροπλαστείου Μιχάλης Βρεζιδιανίδης, που συμμετέχει στο δίκτυο αυτό. Οι επαγγελματίες συμμετέχουν από τους κλάδους. Όλος ο επιστημιστικός κλάδος, ακόμα και από έναν καφέ, από ένα κουλούρι, από φαγητά, από κέτερινγκ, μιλάμε για ποσότητες οι οποίες, να φανταστείτε, ξεκίνησε η όλη δράση το 2011, σώζοντας 12 τυρόπιτες από ένα κατάστημα που πουλούσε αρτοσκευάσματα. Και από εκεί ξεκίνησε αυτή η δράση και αυτή η σκέψη και τώρα καθημερινά σώζονται πάνω από 20.000 μερίδες. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο, αλλά αν αναλογιστείτε ένα catering 200 και 300 ανθρώπων οι οποίοι περισσεύουν κάποιες μερίδες, αντιλαμβάνεστε ότι ημερησίως μπορούν να σώσουν μέχρι και 20.000 μερίδες. Αυτά που πετιούνται, όπως είπα, στο χωράφι, στο σχολείο, ό,τι δεν μπορεί κάποιος να επιστρέψει και θέλει να τα πετάξει, πηγαίνουν σε ομάδες στο Μπορούμε, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με επιχειρήσεις, οι οποίοι τα παίρνουν και μετά στηρίζουν άλλες δομές από πίσω, όπως είναι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, όπως είναι η κοινωνικά συσίτια, όπως είναι η εκκλησία, όπως είναι αφανής όλο αυτό το δίκτυο. Δηλαδή δεν φαίνεται σε κανέναν και δεν ξέρει κανένας πού και πώς, μόνο οι καταστηματάρχες, αυτοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, το Μπορούμε, το οποίο στην ουσία τι κάνει, μπαίνει και διευθύνει την όλη κατάσταση για να μπορέσει να πάρει τα σωστά και να το δώσει εκεί που πραγματικά έχουν ανάγκη ιεραρχημένα. Τον τρόπο που λειτουργεί
το δίκτυο Μπορούμε, ανέφερε ο κ. Βερζιλιανίδης, που εξήγησε πώς άρχισε και τι ελέγχους γίνονται στα φαγητά πριν δοθούν. Την οργάνωση την έχει το Μπορούμε. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι δουλεύουν, εργάζονται για αυτό το σκοπό. Παίρνουν μερίδες από συνεργαζόμενα καταστήματα επιστηστικά και παλιλαίο και έχουν διακλαδώσει αυτές τις επιχειρήσεις να δίνουν τα τρόφιμα αυτά τα οποία περισσεύουν σε συγκεκριμένες δομές. Εσείς δηλαδή καθημερινά δίνετε από ψωμί, από οτιδήποτε περισσεύει? Ναι, ακόμα και ένα κουλουράκι, ακόμα και ένα ψωμί, ναι, υπάρχουν δομές, μία, δύο συγκεκριμένα, εμείς συνεργαζόμαστε με δύο δομές, έτσι ώστε στην Κομωτινή, οι οποίες περιμένουν είτε από μικρά παιδιά, από συσίτια, δηλαδή άνθρωποι επίσης που υπάρχει μία δομή, ξέρουν πού να τα δώσουν, ξέρουν να δώσουν καθημερινά σε διαφορετικούς άνθρωπους και να μην μπαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Άρα λοιπόν υπάρχει μία οργάνωση και εμείς απλά σαν ενδιάμεση και σαν εθελοντές, και στο πούμε και εμείς, για να μην πετάξουμε κάτι, να μην πεταχθεί στα σκουπίδια, για να πάει σε συνανθρώπους με τους οποίους το έχουν ανάγκη, και άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν για το πόσο και ποια ανάγκη έχουν. Από την Αθήνα έχει ξεκινήσει, όπως παλιότερα να θυμάστε είχαμε κάνει και την αναμονή, και ακόμα υπάρχει και η αναμονή. Έρχονται κάποιοι δηλαδή συνάνθρωποι μας και δίνουν για να αφήσουν σε αναμονή ένα κουλούρι, ένα ψωμί, και όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι έρχονται διστακτικά μεν και ζητούν αν υπάρχει κάτι σε αναμονή για να το απολαύσουν, να το πούμε έτσι, γιατί για αυτούς είναι απόλαυση έστω και το ένα ψωμάκι και το ένα κουλούρι. Η συγκεκριμένη δομή του Μπορούμε ξεκίνησε το 2011. Είναι αυτές όλες οι σκέψεις και αυτές οι προσπάθειες είναι αυτά δημιουργήθηκαν μέσω της κρίσης, λόγω της κρίσης. Και το Μπορούμε είναι μια τέτοια δράση η οποία έχει δικτυωθεί, τη γνωρίζει ο κόσμος και μπορεί και απευθύνεται είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά, και μπορεί και απλώς ο κόσμος με μια απλή μερίδα να γνωρίζει ποια καταστήματα συμμετέχουμε σε αυτή τη δράση και να έρθει να αφήσει το φαγητό, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και κάποιες δράσεις οι οποίες δεν είναι οργανωμένες, δηλαδή πηγαίνουν και αφήνουν στα σκουπίδια έξω ή σε κάποιες κολόνες φαγητό, το οποίο είναι αφιβόλου ποιότητας. Εμένα που με έχουν φέρει φαγητά στις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες με το Μπορούμε, φέρνουν φαγητά ή φέρνουν τρόφιμα τα οποία μπορούμε να τα αξιολογήσουμε σαν κλάδος, σαν τομέα στον οποίο γνωρίζουμε αν είναι ικανά να προσφερθούν για ανθρώπους για να καταναλωθούν. Άρα λοιπόν περνάνε και ένα φιλτράρισμα, ας το πούμε έτσι, για να μπορέσει να πάνε στις δομές άξια προς κατανάλωση. Συνεδρίασε σήμερα το πρωί η Διαμάθ, με ένα από τα θέματα της συνεδρίασης να αποτελεί η συνέχιση ή μη του διαγωνισμού για ανάθεση σε ιδιότητες μεταφοράς απορριμμάτων. Εργαζόμενοι πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας θέλοντας να σταματήσει ο διαγωνισμός. Ωστόσο, ορισμένοι δήμαρχοι δεν είχαν ενημερωθεί επαρκώς και το θέμα αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση. Ο σύνδεσμος θα συνεχίσει διότι είναι εργαλείο ευέλικτο και αποτελεσματικό. Αυτό έχει τελειώσει για μένα. Μια για πάλι. Σήμερα δεν στο σύνδεσμο του είπα, σωματείο, του εργαζόμενου μίλησα, του τα είπα. Εγώ του εκπροσωπώ και του εργαζόμενου. Εγώ ξέρω, έχετε ένα πρόεδρο από εκεί που είμαι τώρα, αν εσεί είστε δύο, μισή, με συγχωρείτε, όσο και αν σε εκτιμώ και είμαστε συνάδελφοι, γιατί είχε επιβράξει σημαντικά ο συνάδελφο Γιώργο Γαλόπ. Παράσταση διαμαρτυρίας είχαν σήμερα οι εργαζόμενοι στη μεταφορά απορριμμάτων κατά τη συνεδρίαση της Διαμάθ. Ορισμένοι δήμαρχοι δεν ήταν ενημερωμένοι εκτενώς και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να συζητηθεί το θέμα αυτό σε επόμενη συνεδρίαση. Καθώς ο διαγωνισμός για την ανάθεση σε ιδιώτη, λόγω του ότι κάποιοι δήμοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, είναι σε εξέλιξη, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Διαμάθ και δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσεπελής. Ναι, ναι, κάναμε όντως ένα διαγωνισμό με τη μετακίνηση, διότι άλλοι δήμοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν, και να δούμε πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τη μεταφορά από τους Δήμους στις διάφορες δραστηριότητες υποδομών που έχουμε. Ένα θέμα που ήταν από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση της Διαμάθ και εμείς εν μέρη προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε, διότι κάποιοι Δήμοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην υποδομή της μεταφοράς των σκουπιδιών. Σήμερα όμως συμφωνήσατε τελικά να συζητήσετε το θέμα σε επόμενους. Βεβαίως θα γίνει μια καλύτερη ενημέρωση για να δούμε ακριβώς κάποιοι δεν μπορούν και κάποιοι δεν μπορούν, να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Ο διαγωνισμός όμως θα πιστεύει. Ναι, οι διαγωνισμοί δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε. Ένα θέμα θα το δούμε στην επόμενη φάση. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσει, προφανώς συνεχίσει. Το κόστος θα είναι τριπλάσιο για τους Δήμους και οι Δημότες θα επιβαρυνθούν το κόστος μέσω των Δημοτικών Τελών, τόνισε ο εκτελεστικός γραμματέας της ΠΟΕΟΤΑ Νίκος Τράκας, που επισήμανε ότι αν αποφασιστεί αυτό, οδηγούμαστε στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Είναι ξεκάθαρο ότι το συμπέρασμα το είπαν οι ίδιοι Δήμαρχοι. Καταρχήν δεν ξέρουν ούτε το κόστος, ούτε και ξέρουν τι έχουν ακριβώς ψηφίσει. Δήμαρχοι που αποδεχτήκαν σε αυτήν τη συνάντηση ότι το κόστος
που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον ανοιχτό διαγωνισμό που ουσιαστικά προχωράει είναι τριπλάσιο για τους Δήμους. Άρα σημαίνει ότι για άλλη μια φορά οι Δημότες θα πληρώσουν το κόστος όλο αυτό και τις αποφάσεις αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις αυτές και την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Γιατί εμείς λέμε ότι υπάρχει πίσω μέρος του κεφαλιού τους, όσοι το αποφασίζουν αυτό, είναι η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Εμείς βλέπουμε μπροστά μας ότι δυστυχώς κάποιοι παίρνουν αποφάσεις για τους Δημότες χωρίς τους Δημότες, δεν τους λένε την αλήθεια. Τις επόμενες μέρες τόσο οι σύλλογοι αλλά τόσο και η Ομοσπονδία θα ενημερώσουν τους πολίτες τι ακριβώς έγινε σήμερα και ποιος είναι ο διαγωνισμός που τρέχει, ποιοι είναι αυτοί που τους ανεβάζουν τα δημοτικά τέλη, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν ανεβεί και εδώ στην περιοχή σας τα δημοτικά τέλη. Και από εκεί και πέρα, στην επόμενη Γενική Συνέλευση που μας είπε ο πρόεδρος εδώ της ΔΙΑΜΑΘ, θα είναι οι εργαζόμενοι με απεργιακές κινητοποιήσεις. Όχι, αυτό που άκουσα σήμερα είναι πρωτοφανές. Δεν ήξεραν οι δήμαρχοι πόσο είναι το κόστος, δεν γνώριζαν τι ψήφισαν και ότι την απόφαση αυτή την έχει πάρει η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, αφού έχει πάρει την απόφαση η προηγούμενη διοίκηση, έπρεπε και εκείνοι να προχωρήσουν στον ανοιχτό διαγωνισμό. Εγώ ξέρω, αν είναι λάθος μια απόφαση που έχει πάρει μια προηγούμενη διοίκηση, αυτό που πρέπει να κάνει ουσιαστικά η νέα διοίκηση είναι να πάρει τις σωστές αποφάσεις για να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης. Εμάς οι προτάσεις μας είναι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, οι προτάσεις μας είναι να υπάρχει ουσιαστικά να φύγει η διαδικασία του διαγωνισμού αυτού, να γίνει συζήτηση στο τραπέζι, να δώσει τα στοιχεία οι σύλλογοι τι ακριβώς πρέπει να γίνει και αμέσως μετά να συζητήσουμε πώς θα γίνει μια καλύτερη αποκομιδή. Υπάρχουν δήμοι στην περιοχή, οι οποίοι τα αμαξοστάσια τους θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες. Άρα λοιπόν ένας δήμος που δεν έχει γκαράζ και δεν έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να εξυπηρετήσει την κοινωνία, πώς θα δώσει εκατοντάδες εκατομμύρια σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τι έχουν ψηφίσει. Ο κύριος Τσέμπελης μπορεί να το είπε αυτό. Εμάς οι δήμαρχοι μας είπαν ότι ούτε το γνωρίζανε, ούτε ξέρανε τις διαδικασίες. Αυτό μας είπανε στα διοικητικά συμβούλια την ώρα που συνεδριάζανε. Να μας πει ο κύριος Τσέμπελης ποιοι είναι οι δήμοι που δεν μπορούν και τι ακριβώς έχουν κάνει. Διότι εδώ πέρα, παράδειγμα, αν η Αλεξανδρούπολη δίνει ένα 600 για τη συγκεκριμένη εταιρεία, πέστε μου πώς θα μπορέσει ο νέος δήμαρχος που βρήκε ρήπιο την προηγούμενη κατάσταση, πώς θα μπορέσει να αγοράσει απορριμματοφόρα, να εξυπηρετήσει την κοινωνία και να δημιουργήσει μια καλύτερη καθαριότητα. Για προδιαγεγραμμένο έγκλημα έκανε λόγο ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, η Ένωση και μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης, Διονύσης Κλάδης. Για μας σήμερα και όλη αυτή την περίοδο υπάρχει ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα και στους δημότες που σε πολλές πόλεις έχουν κληθεί να πληρώνουν μεγάλες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, αλλά και για τους εργαζόμενους στους Δήμους, αλλά και συνολικά τους εργαζόμενους, μιας και μια ακόμα υπηρεσία φαίνεται ότι προσπαθούν να την περάσουν στα χέρια των ιδιωτών. Όλη η εμπειρία δείχνει ότι όπου έχει μπει ιδιώτης, δεν σημαίνει ότι υπάρχει μικρότερο κόστος για τους δημότες, για τη διαδικασία αυτή. Ίσα-ίσα από κάπου πρέπει να βγει το κέρδος του. Πόσο μάλλον που σε αυτό το διαγωνισμό βλέπουμε ότι η περιφέρεια, η ΔΙΑΜΑΘ, οι Δήμοι, τέλος πάντων οι δημότες, δίνουν απορριμματοφόρα στην ουσία για να τα χρησιμοποιήσει μια ιδιωτική εταιρεία. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η λύση για μας είναι σε μόνιμους μαζικούς διορισμούς, προσλήψεις βασικά, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά, γιατί έρχονται και λένε ότι μια κατάσταση που έχουν να γίνουν προσλήψεις χρόνια, που δεν υπάρχουν ας πούμε το απαραίτητο προσωπικό, σου λέει ποια είναι η λύση, είναι αυτή. Για μας είναι το βασικό ζητούμενο είναι να γίνουν προσλήψεις από τους Δήμους, ώστε να υπάρχουν και δικαιώματα στους εργαζομένους, γιατί ξέρουμε ότι ο ιδιώτης έχει μικρότερους μισθούς, δίνει όλα αυτά σε σχέση για να βγάλει και το κέρδος του. Άρα το ζητούμενο είναι να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, να έχουμε ασφάλεια
συνεργασία, γιατί έχουμε πολλούς δυστυχώς θανάτους και εργατικά ατυχήματα θανατηφόρα στους Δήμους, και να καλύπτονται όλη η εργατική νομοθεσία και να διευρυνθεί, έτσι ώστε να έχουμε και οι δημότες ένα σωστό έργο αποκομιδής των απορριμμάτων και το περιβάλλον να μπλήτεται και βέβαια να γίνονται αυτά με το δυνατόν, όσο το δυνατόν λιγότερο κόστος στην κοινωνία και στο σύνολο γενικότερα. Καλύτερος ποιοτικά φαίνεται να είναι ο καπνός για φέτος, ωστόσο οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, όπως τόνισε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών Θράκης, κ. Εσάτ Χουσέιν, ο οποίος αναφέρθηκε και στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Καπνικής, στην οποία συμμετείχε. 16 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Καπνικής, όπου συμμετείχε και ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας Καπνοπαραγωγών Θράκης, Εσάτ Χουσέιν, που σημείωσε ότι οι τιμές πώλησης του καπνού είναι πολύ χαμηλές. Παράλληλα, ο κύριος Εσάτ αναφέρθηκε στη συνάντηση που θα λάβει χώρα στην Κομοτηνή στις 27 Ιανουαρίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, με τους εμπόρους και τη διαπαγγελματική του καπνού. Τα καπνά μας φέτος είναι καλύτερα, ωστόσο οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, επισήμανε ο κύριος Εσάτ. 16. Ιανουαρίου είχαμε την καπνική, διοικητικό συμβούλιο. Εκεί συζητήσαμε πανελλαδικά τις τιμές. Εφέτος είναι πεσμένη πάρα πολύ. Συζητήσαμε τι θα θέσουμε για τις εμπόρους, θα το πούμε, για να καταλάβουμε μεταπιτικές εταιρείες και τα νέα ΚΑΠ. Αυτά που αφορά τους καπνοπαραγωγούς, καθίσαμε 3 ώρες. 17-18 ομάδες συζητήσαμε πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα περιμένουμε, ήδη στείλαμε, μας έστειλε και διαπαγγελματική, είμαι και στο διαπαγγελματική, θα έρθουν μεταποιητικές εταιρείες, εμπόροι, 27 το μήνος, 5,5 ώρα έχουμε πάλι συσκέψη με αυτούς. Πρώτα το θέμα, τις τιμές εφετινό. Παρόλα, από το καλύτερο από το περσινό τα καπνά μας, είναι πολύ πεσμένοι οι τιμές. Και οι υπογραφές που βάλαμε 15 Μαΐου ήταν 20 σεντ παραπάνω, 20 λεπτά παραπάνω ήταν. Παρόλα με αυτά, τι είπανε, πρώτα χέρια τόσα δεν είναι καλά, δεύτερα χέρια δεν είναι καλά, τρίτα και το τέταρτο ήταν πολύ καλά και τώρα τελευταία ξεκίνησαν και εκείνα, κάτι βρίσκονται δηλαδή. Άρα τα καπνά μας είναι καλά. Ο καιρός βοήθησε, από καιρικές συνθήκες πήγε καλά, ειδικά για τον νομό μας και σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε την υγρή τα καλύτερα καπνά που έβγαζε μετά από εμάς και εκεί δηλαδή τις τιμές χειρότερα είναι. Γι' αυτό μαζευτήκαμε σαν καπνική και τώρα έχουμε Δευτέρα 27 Ιανουαρίου με τον διαπαγγελματική, 5,5 ώρα θα το δούμε τι θα συζητήσουμε με τις μεταπιτικές εταιρείες και πώς θα αυξήσουμε τις τιμές. Αυτό μας απασχολεί πιο πολύ, γιατί όταν κάνουν τα συμβόλια, όταν παίρνουν τις βεβαιώσεις, βγαίνουν στα χωριά, τα λένε πολλά. Τι λένε, φέτος 6 ευρώ θα πάει, μαζεύτε ό,τι βρίσκεστε. Τι θα γίνει, 5-80 θα πάει. Παίρνουν τις βεβαιώσεις και τις καπνοπαραγωγοί μας πιστεύουν, για τις μεταπιτικές εταιρείες και τις μεσιτάτες, αντί να πιστεύουν σε εμάς, ελεύθερα ήμουν μόνο 50 άτομα, κάποτε είχαμε 700 και 300, 400, όλα κερδίσαμε. Αλλά τι λένε, μη φοβάστε, εγώ είμαι εδώ πέρα, είσαι πελάτες μου, θα σε ικανοποιήσω. Αλλά στο τέλος είδατε τι γίνεται, χειρότερη χρονιά είναι για τις τιμές. Ερωτηθείς αν με αυτές τις τιμές πώλησης του καπνού βγαίνουν μόνο τα έξοδα των καπνοπαραγωγών, ο κύριος Εσάτ τόνισε ότι θα μειωθούν οι καπνοπαραγωγοί γιατί το κέρδος είναι πολύ μικρό και δεν επαρκεί να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Κοιτάξτε, με αυτές τις τιμές, αν θα συνεχίσουν όπως έγινε πέρυσι, δεν θα μείνουν καπνοπαραγωγοί. Και να θέλουν δεν μπορούν να δουλέψουν. Διότι όλοι πάνε σιγά σιγά για να συντηρήσουν το οικογένειά τους προς την Ευρώπη, πιο πολύ Ολλανδία, Γερμανία, Ολλανδία πιο πολύ, γιατί θερμοκήπια εκεί πέρα και τα αυτά. Με αυτά τα λεφτά δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορούν να συντηρήσουν τα οικογένειά τους. Όταν έχει δηλαδή κόστος παραγωγής 3,80, αυτό το βγάλαμε μαζί με τις μεταπηδείς εταιρείες, πες 3,5 και πουλάς το καπνό σου 4,5, για σκέψε τι γίνεται. Πες 3 είναι. Πάλι δηλαδή, πώς θα συντηρήσουν το οικογένειά τους. Γι' αυτό κάθε μέρα φεύγουν. Κάθε μέρα χαιρετορεύουν. Εμείς αγωνιζόμαστε, ήδη έχουμε εξηγήσει εταιρείες και τους υπουργούς, αλλά δύσκολα είναι τα πράγματα. Δύσκολα βλέπουμε.
Για να μιλήσουμε για ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θεατρικό εργαστήριο που ξεκινάει το ταξίδι του μόλις σε λίγες ημέρες, στην Μυστική Οδύσσια, καλέσαμε και φιλοξενούμε τον αυτουργό, δημιουργό και εκπαιδευτή του εργαστήριου αυτού, τον κύριο Σεραφείμ Γιολδάση, εκπαιδευτικό και θεατροπαιδαγωγό, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την πολύ σημαντική αυτή δράση. Κύριε Γιολδάση, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Η Μυστική Οδύσσια, λοιπόν, ονομάζεται, είναι ο τίτλος του θεατρικού εργαστηρίου, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο χρονικό διάστημα. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες για την εξαιρετική αυτή ιδέα σας. Η Μυστική Οδύσσια είναι ένα project το οποίο θα τρέχει από αυτό το μήνα και θα τελειώσει στο τέλος της σχολικής χρονιάς, δηλαδή τον Ιούνιο. Είναι εβδομαδιαίο, γίνεται κάθε Σάββατο και τα παιδιά ακολουθούν ως πρωταγωνιστές το ταξίδι του Οδυσσέα. Θα ακολουθήσουν τα ίχνη του Οδυσσέα σε όλους τους σταθμούς του, από εκεί που πέρασε, θα μάθουν τι έκανε, αλλά κυρίως τι έμαθε ο Οδυσσέας από αυτά τα ταξίδια. Πολύ σημαντικό. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται το ταξίδι αυτό, να συνεχίσουμε την ονομασία αυτή του θεατρικού εργαστηρίου? Σε όλες τις ηλικίες. Θα μπορούν να το παρακολουθήσουν παιδιά από 5 μέχρι 7 ετών σε ένα τμήμα, από 8 μέχρι 12 σε ένα μεγαλύτερο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το θεατρικό αυτό εργαστήριο πού ακριβώς βασίζεται? Η φιλοσοφία του είναι βαθιά αυτογνωσιακή, δηλαδή το γεγονός ότι ο Οδυσσέας από κάθε σταθμό πήρε κάποια μαθήματα, αυτό όταν τα παιδιά το βιώνουν μέσα από τα μάτια ενός πρωταγωνιστή, τους δίνει κατευθείαν το δίδαγμα αυτό του Οδυσσέα, γιατί όλοι θέλουμε να μοιάσουμε στην εξυπνάδα, στη στρατηγική του σκέψη, στο εφευρετικό μυαλό του. Οπότε, στην προσπάθειά μας να συνδεθούμε και να μοιάσουμε στον Οδυσσέα, παίρνουμε τα ίδια διδάγματα που πήρε και αυτός μέσα από αυτήν την περιπέτειά του, την Οδύσσεια του. Πολύ ωραία. Ο σκοπός του εργαστήριου ποιος είναι? Ο σκοπός είναι τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το θέατρο, να κατακτήσουν όλα αυτά τα ωφέλη που έχει να τους περάσει η θεατρική αγωγή και φυσικά πέρα από αυτά και τα αυτογνωσιακά που είπαμε, τα οποία είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να τα κατέχουν από πολύ μικρή ηλικία. Θέτουν τα παιδιά σε μια θέση δημιουργού από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, όταν τα παιδιά γνωρίζουν τα συναισθήματά τους και τι πρέπει να κάνουν, όταν γνωρίζουν τον ίδιο τους τον εαυτό, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Οπότε, το κίνητρο που δίνεται στα παιδιά με τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο αυτό είναι η αυτογνωσία του πραγματικού τους εαυτού? Ναι. Όσο μπορεί αυτό να ζμηλευτεί στις μικρές και τις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες και φυσικά η βιωματική μάθηση που με αυτόν τον τρόπο είναι απείρως πιο διασκεδαστική για τα παιδιά και ό,τι μαθαίνουν πιο βιωματικά γράφεται και καλύτερα στη μνήμη τους. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να έχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις τα παιδιά για να μπορέσουν να γραφτούν στο θεατρικό αυτό εργαστήριο? Όχι, καμία προϋπόθεση απολύτως. Αρκεί να θέλουν να το ζήσουν, να τους αρέσει το παιχνίδι και να τους αρέσει η ίδια η Οδύσσια, η μεγάλη αυτή ιστορία που μας έχει επηρεάσει όλους. Πολύ ωραία. Ως εκπαιδευτικός και θεατροπαιδαγωγός, είστε ο μοναδικός που συμμετέχετε στο εργαστήριο αυτό? Στο Θρακικό 2 δεν είναι το μοναδικό θεατρικό εργαστήρι. Υπάρχουν και άλλα τμήματα που κάνουν θεατρική αγωγή. Θα υπάρχουν πολλοί συνεργάτες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας αυτού, σε ηχητικά, σε σκηνογραφικά κομμάτια. Αλλά εμπνευστής του και υλοποιητής θα είναι κυρίως εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε ότι το ταξίδι αυτό διαρκεί 5 περίπου μήνες, έτσι. Ναι. Το πρώτο μάθημα, το οποίο είναι και δωρεάν, να το πούμε στους γονείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους, πότε θα πραγματοποιηθεί? Το Σάββατο στις 25 Ιανουαρίου. Μάλιστα. Το πρωί θα λάβει χώρα ένα μάθημα για τα μικρά παιδιά από 5 μέχρι 7 ετών, 10.30 με 12, και για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών από τις 12.30 μέχρι τις 2. Οπότε αυτό το Σάββατο στο Θρακικό 2 Κομοτηνής μπορούν να παρευρεθούν οι γονείς με τα παιδιά τους, να παρακολουθήσουν δωρεάν το πρώτο μάθημα, ακριβώς, να δουν το ενδιαφέρον και πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι
και από εκεί και πέρα να δηλώσουν συμμετοχή. Κύριε Γιολδάση, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα κοντά μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Τα παιχνίδια ρόλων για μένα προσωπικά είναι κάτι που τα ζω εδώ και 25 χρόνια. Γνωρίζω την εκπαιδευτική τους αξία, τα εφαρμόζω εδώ και χρόνια και από τα αποτελέσματα που έχω δει βλέπω ότι θέλω πολύ να το εξασκήσω με τα παιδιά γιατί τους βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξή τους μετά. Το έχω δει μέσα σε τάξεις και αργότερα βλέποντας την πρόοδο των παιδιών. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το όφελος για ένα παιδί να μπορεί να παρακολουθήσει ένα τέτοιο οποιοδήποτε θεατρικό εργαστήρι που ενέχει τα παιχνίδια ρόλων. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Με απόλυτη επιτυχία στέθηκε η τέταρτη χοροδιακή συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Μια εκδήλωση την οποία διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων Κομωτινής και Περιφέρειας, ο Αύξηνος Πόντος. Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνάντηση χοροδιών Ροδόπης που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Κομωτινής και Περιφέρειας ο Εύξηνος Πόντος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. 9 χοροδίες του νομού Ροδόπης ένωσαν τις δυνάμεις τους και πρόσφεραν μια μουσική πανδεσία στους θεατές του κατάμεστου Μεγάρου, τους οποίους ταξίδεψαν σε πολυπίκυλα μουσικά μονοπάτια. Στην εκδήλωση τραγούδησαν οι χοροδίες, Σύλλογος Πατεράδων του Δήμου Μαρονίας Σαπών, το Γραφείο Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής, Ναϊριάν Μεγεντή, χοροδία Αρμένικης Εκκλησίας Κομωτινής, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης, η Στέγη Πολιτισμού Παράδοσης και Λαογραφίας Φιλοτέχνες, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ιάσμου, η Φίλων Χοροδιακής Μουσικής Κομωτινής, ο Εύμολπος, ΕΚΟ, Χοροδία Συλλόγου Ευρυτών του Νομού Ροδόπης και ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Κομωτινής και Περιφέρειας, ο Εύξηνος Πόντος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κύριος Παντελεήμων, ο βουλευτής Ροδόπης Δημήτριος Χαρίτου, ο Δήμαρχος Μαρονίας Απόντινος Χαριτόπουλος, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Κομωτινής Κίμων Λεχούδης, ο πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ Νικόλαος Σωτηρακόπουλος, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Μανώλης Ταπατζάς, η πρόεδρος της Επιτροπής για τα 100 χρόνια της Ενσωμάτωσης της Θράκης Σοφία Μενεσελίδου, η Γενική Γραμματέας του ΣΠΟΣ ΑΜΑΘ, της ΠΟΕ Αθηνά Νακούση, εκπρόσωποι της Αρμένικης Κοινότητας, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων φορέων καθώς και πλήθος κόσμου. Κυρίες και κύριοι, σας καλησπέριζουμε στην τέταρτη συνάντηση χοροδιών Ροδόπης. Ένας θεσμός που καθιερώθηκε στη συνείδηση του κοινού της περιοχής μας με αφετηρία αγωνίας μου, ταξίδευση στη Βλαχανή, συνεχίστηκε πέρυσι από τους φιλοτέχνες και φέτος παρουσιάστηκε από το δικό μας σύλλογο, το Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Κομωτινής και Περιφέρειας, ο Εύξηνος Πόντος. Ενός ιστορικού σωματείου της πόλης, καθαρά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ πέρα. Για μας φέτος ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό το ότι μας δόθηκε η δυνατότητα να διοργανώσουμε τη χοροδιακή αυτή συνάντηση, η οποία καταδεικνύει κάτι πάρα πολύ βασικό, ότι όλες μαζί οι χοροδίες μέσα από αυτή την πανδεσία μουσικών χρωμάτων δείχνουν ότι η Ροδόπη μας είναι σε ένα υψηλό επίπεδο πολιτιστικά και μάλιστα σε ένα άλλο είδος πολιτιστικό που δεν έχουμε έτσι συνηθίσει να διοργανώνουμε, όπως αυτό της χοροδιακής συνάντησης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δέχθηκε να είναι συνδιοργανώτρια. Thank you.
Yeah.
4 χρόνια απαριθμεί πλέον η Λέσχη Φιλαναγνωσίας Κομωτινής, η οποία το απόγευμα της Δευτέρας, 20 Ιανουαρίου, έκοψε την καθιερωμένη της βασιλόπιτα για τα μέλη αλλά και τους φίλους της Λέσχης. Η συντονίστρια, κυρία Ρένα Σαμαρά Μάινα, μίλησε για τη Λέσχη, καθώς απίφθινε και πρόταση σε όλους όσους θέλουν να γίνουν μέλη της. Για τέταρτη χρονιά έκοψε την καθιερωμένη της βασιλόπιτα η Λέσχη Φιλαναγνωσίας Κομωτινής, παρουσία των μελών και φίλων τους. Η ευχή της συντονίστριας της Λέσχης Φιλαναγνωσίας Κομωτινής, Ρένα Σαμαρά Μάινα, είναι να μεγαλώσει περισσότερο η ομάδα της Λέσχης, επισημένοντας πως οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους. Σας ευχαριστούμε για μια άλλη φορά που είστε κοντά μας σε μια ακόμη εκδήλωσή μας. Σήμερα κόβουμε την βασιλόπιτά μας εδώ στη Λέσχη Φιλαναγνωσίας Κομωτινής. Βρισκόμαστε στη Λέσχη Κομωτινέων, στο χώρο που συναντιόμαστε και για τις τακτικές μας συγκεντρώσεις. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μας υγεία, χαρά, αγάπη και δημιουργία. Και να πούμε ότι η Λέσχη μας θα εξακολουθήσει να λειτουργεί και φέτος για τέταρτη χρονιά. Κάθε δεύτερη Δευτέρα συναντιόμαστε εδώ στο υπόγειο της Λέσχης Κομωτινέων. Τα τμήματα είναι 2, 6 με 8 και 8 με 10. Οι πόρτες μας είναι σε όλους πάντα ανοιχτές. Ελπίζουμε η οικογένεια της Λέσχης Φιλαναγνωσίας και φέτος να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Την κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας πραγματοποίησε η ομάδα Εντούρο Αλεξανδρούπολη στο μεσημέρι της Κυριακής στη Σικοράχη Εύρου, μετά την καθιερωμένη βόλτα στα βουνά του Εύρου αλλά και της Ροδόπης. Η μοναδική γυναίκα που συμμετέχει στην ομάδα μίλησε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την εμπειρία της αυτή. Κάθε Κυριακή οι εραστές του Εντούρο και της Φύσης βρίσκονται στα βουνά του Εύρου και της Ροδόπης. Στη Σικοράχη είναι το σημείο στάσης και ξεκούρασης. Εκεί τους συναντήσαμε την Κυριακή που έκοβαν την καθιερωμένη βασιλόπιτα της ομάδας και παρά την κούραση η ζωντάνια και το κέφι περίσευαν. Πρόκειται για μια ομάδα εραστών του Εντούρο από την Αλεξανδρούπολη. Στην παρέα τους μία μόνο γυναίκα, η Αναστασία Αγγελακάκη, που μας μίλησε με πολύ χιούμορ για τη μεγάλη της αγάπη, πώς ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τη μηχανή και πώς αντιμετωπίζει τα σχόλια και τα πειράγματα από τους άντρες της ομάδας. Από την ομάδα Εντούρο, είσαι η μοναδική γυναίκα που συμμετέχει εδώ. Σκίζετε μαζί τα βουνά της Σικοράχης, της Αλεξανδρούπολης και της Ροδόπης. Ποια είναι η πρώτη επαφή σου με τη μηχανή? Η πρώτη επαφή μου με τη μηχανή ήταν ένα μικρό σκούτερ που έκλαβα από τον πατέρα μου και έκανα βόλτες μέσα στην πόλη. Και μετέπειτα πώς ήρθε η αγάπη και η πρόθεση να αγοράσει μια μεγαλύτερη μηχανή και να ασχολείσαι με κάτι που κατά εξοχήν θεωρείται πιο αντρικό? Ξεκίνησε μετά από λίγα χρόνια, αν και υπήρχε το μικρόβιο μέσα μου σαν αγάπη και έρωτα προς τη μηχανή γενικότερα. Κάποια στιγμή έκανα μια βόλτα με ένα φίλο στο βουνό, σαν συνοδηγός, και εκεί ήρθε η πρώτη αγάπη. Οπότε συνοπτικά αγόρασα τη μηχανή και ξεκίνησα να κάνω βόλτα στο βουνό. Και πώς σου φαίνεται η εμπειρία αυτή και τι είναι αυτό που συμβουλεύεις και γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν, αλλά ίσως φοβούνται τα αρνητικά σχόλια των αντρών, είτε φοβούνται να το κάνουν και για τη σωματική τους ακαιρεότητα? Το πιο σημαντικό είναι για να πας στο βουνό να φορέσεις τον κατάλληλο εξοπλισμό σου, να είσαι ασφαλής αρχικά. Και σιγά σιγά όταν ξεκινάς θα κάνεις μικρές βόλτες από ήπια μονοπάτια και όσο μπορείς ανεβαίνεις level και πας και πιο δύσκολες διαδρομές.
Οι συμβουλές προς τις γυναίκες, ποια είναι? Η συμβουλή προς τις γυναίκες είναι να μην κολλάνε, να μην ντρέπονται γι' αυτό, αν τους αρέσει και το αγαπάνε. Ότι δεν είναι, είναι λίγο ταμπού, αλλά σε μια παρέα αντρών και σε ένα μέρος που είναι αντροκαθούμενο ουσιαστικά, μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί και να σε αγκαλιάσουν μέσα σε αυτό οι άντρες πολύ εύκολα. Για την ίδια αγάπη προς αυτό. Για όσον αφορά τα πειράγματα από τους άντρες. Τα πειράγματα από τους άντρες, εντάξει, υπάρχει αρκετό χιούμορ. Το αντιμετωπίζουμε φυσικά έτσι και σε σέβονται εν τέλει. Άμα χρειαστεί, τους πατάς κιόλα, δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Όσον αφορά τη δύναμη που λένε οι άντρες, ότι δεν έχουν τόση, ότι δεν έχουμε εμείς οι γυναίκες τόση δύναμη όσοι αυτοί για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη μηχανή στο βουνό. Αυτό δεν ισχύει. Ισχύει βέβαια κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, αλλά όσο μπορείς να το διαχειριστείς, βγαίνει περισσότερο από το ένστικτό σου όλο. Και εντάξει, θα φας και καμιά τούβα, δεν είναι κι εγώ. Αρκεί να είσαι κατάλληλα ντυμένος. Αυτό. Πώς νιώθεις που συμμετέχεις με μια πίτα, κοπή πίτας, με τόσους άντρες που κάνεις όμως παρόλα αυτά αυτό που αγαπάς? Νιώθω πολύ καλά. Δεν κολλάμε γενικότερα. Παρέα κάνουμε. Είναι φιλικά τα πρόσωπα. Οπότε ο ένας στόχος είναι αυτός, η αγάπη προς τη μηχανή. Οπότε συμβιβάζεσαι και σε αγκαλιάζουν όντως στο τέλος. Είναι πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία εκδερεύουν για σήμερα 3η 21 Ιανουαρίου αλλά και αύριο 4η 22 του μηνός. Η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομωτινής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Τετάρτη 22 Ιανουαρίου. Από εδώ η ενημέρωσή σας έφτασε στο τέλος της. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopine.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να έχετε ένα καλό βράδυ.